από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης και Σταγών. Η εκδήλωση ξεκινάει με χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί τόσο του κυρίου Περιφερειάρχη του κυρίου Μιχαλάκη όσο και του κυρίου Δημάρχου και κυρίου Παπαιστεριού. Ο Σεβασμιώτατος παρακαλώ στο Δήμο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άρχοντες της πόλεώς μας και αγαπητοί μου αδελφοί, λίγες ημέρες πρώτης ενάρξεως της κορυφαίας περίοδου της Αγίας μας Εκκλησίας, της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, κληθήκαμε όλοι σε αυτήν την σεμνή, αλλά ταυτοχρόνως υψηλού πνευματικού επίπεδου εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Ιερά μας Μητρόπολη, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να προειδιαζόμαστε για τα επερχόμενα στη μνήμη μας γεγονότα του πάθους, του Σταυρού, της Ταφής και της Λαυροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα κληθούμε από την Εκκλησία μας όχι μόνον εθιμικά να ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα αυτά που αφορούν τον Κύριό μας, ίσως και με λίγη συγκίνηση συναισθηματική, κυρίως θα κληθούμε από την Εκκλησία μας να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι το πάθος και την Ανάσταση συσταυρούμενοι και συνανιωστόμενοι μαζί με τον Κύριό μας. Να σταυρώσουμε, να θυσιάσουμε το προσωπικό μας εγώ για να μπορέσει να αναστηθεί η αγάπη μέσα μας, ο ίδιος ο Χριστός, η εσταυρωμένη αγάπη όπως ο Ιερός Χρυσόστομος την αποκαλεί. Η υμνολογία της περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, οι ύμνοι που έχουν γραφεί θεοπνεύστως από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και περιλαμβάνονται στο βιβλίο που χρησιμοποιούμε στη λατρεία της, το Τριώδιο, έχει σκοπό να μας εισάγει σε αυτό ακριβώς το πνευματικό κλίμα. Μαζί με τον Κύριό μας να ανεβαίνουμε τον Γολγοθά των δοκιμασιών για να γευτούμε την Αγία Ανάσταση. Θα ακούσουμε την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, ερχόμενος ο Κύριος προς το επούσιον πάθος και αμέσως στη συνέχεια δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανύες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν. Και ο Κύριος μας λέγει με την στεντορία φωνή του Ιεροψάλτου και συναρυψώ ημάς εις την άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τεράστια τα νοήματα που πρέπει όμως να αποδοθούν επενδεδημένα μουσικά από εξαιρετικές εμπνευσμένες μουσικές συνθέσεις λογίων μουσικών, οι οποίοι λόγω του λιτού και απέριτου ύφους άνοιξαν δρόμους παραδείγματος προς τους νεωτέρους υμνοδούς της Αγίας μας Εκκλησίας. Η βαριά μουσική κληρονομιά όλων αυτών δημιουργεί ευθύνες σε εμάς τους νεότερους. Σήμερα θα ακούσουμε μια εισαγωγική, ενδεικτική πάντα γεύση των όσων θα αφουγκραστούμε στην πράξη της εμπειρίας, εκεί, στη λατρεία της Εκκλησίας μας, μέσα στους ιερούς μας ναούς, κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Συγχαίρω και ευλογώ εκ των προτέρων αυτό το εγχείρημα με την πεποίθηση και την προσδοκία ότι σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση από το πάθος στην Ανάσταση θα κινητοποιήσουμε τις αισθήσεις μας, κυρίως την ακοή μας, ως προετοιμασία για τα όσα πρόκειται να ζήσουμε στην καρδιά της πνευματικής μας ζωής στην Εκκλησία της Ενορίας μας. Εύχομαι να απολαύσουμε όλες τις χοροδίες και στο τέλος θα πούμε για την κάθε μια ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση, Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, Άγιοι Πατέρες, πραγματικά είναι μια
χαρά που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ο Σεβασμιότατος, από τότε που ήρθε εδώ και 3 χρόνια, προσπαθεί πνευματικά να μας ανεβάσει. Πραγματικά βρισκόμαστε δίπλα του, θα συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή την προαγάλη προσπάθεια, η Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και οι Δήμοι θα προσπαθήσουν να είναι δίπλα του, να τον στηρίζουν και πραγματικά, Σεβασμιότατε, συνεχίστε με τους ιερείς αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Μπροστά μας έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα στελέχη που έχετε αναδείξει και όλοι οι σύλλογοι που σήμερα θα μας δείξουν αυτή τη στιγμή το καλλιτεχνικό τους τρικαλινό. Εγώ θέλω να το συνεχίσετε, να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς θα είμαστε δίπλα σας, ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καλή Ανάσταση, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Ιότατε, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, προχθές βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο μέρος όπου ο Σεβασμιότατος μας μετέφερε την ικανοποίησή του, έστω και καθυστερημένα, σύμφωνα με τον ίδιο, που κατάφερε αυτή τη χοροδία που είχε οραματιστεί να την κάνει πράξη. Του έλεγα λοιπόν τότε, και όσοι είστε και σήμερα εδώ και προχθές, θα το ξανακούσετε, ότι είναι πολύ ικανός και πολύ τυχερός, γιατί εμείς κάνουμε πολύ λιγότερο σημαντικά πράγματα σε πολύ περισσότερο χρόνο, και αυτό δείχνει την αξιοσύνη του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε και εκείνος να φέρει την κοινωνία κοντά. Μας φέρει όλους κοντά. Γιατί αν πραγματικά κάτι ξεχωρίζει την μας κοινωνία, την τυχερινή κοινωνία, είναι ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε κοινούς κώδικες και να συνεργαστούμε. Αυτές τις 2 εβδομάδες είναι επιβεβλημένο και αυτή η εκδήλωση θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα να κατεβούμε από το τρένο της καθημερινότητας, να σκεφτούμε κάποια πράγματα ανώτερα και απότερα. Γιατί και κατά ψέματα, Σεβασμιότατε, όταν έλεγες νωρίτερα για Σταυρό, το δικό μας μυαλό πήγε και κάπου αλλού αυτές τις μέρες. Η εβδομάδα των παθών έρχεται για μας, ξεκινάει με τον μήνα των παθών. Αλλά ναι, πραγματικά πρέπει λίγο να ερευνήσουμε και σκεφτούμε πως τελικά άλλα πράγματα αξίζουν περισσότερο. Καλή Ανάσταση και καλή επιτυχία, καλή ακρόαση. Το πρώτο μέρος της εκδηλώσεως καλύπτεται από τη χοροδία και ορχήστρα της Μουσικής Σχολής Παπαστάθη. Την ορχήστρα απαρτίζουν. Στο φλάουτο, η Χριστίνα Αλεξανδρή. Στα βιολιά, Βασιλική Λαγού και Ανέτα Μητάκου. Στο τσέλο, Δέσποινα Μητούλα. Πιάνο, ενορχήστρωση και διδασκαλία, Νατάσα Παπαστάθη.
μετά τη χοροδία και την ορχήστρα της μουσικής σχολής Παπαστάθη, θα ακούσουμε μια επίκαιρη ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Εμμανουήλ Γιαννόπουλο. Θέμα της ομιλίας, λόγος, μέλος, βίωμα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο κύριος Γιαννόπουλος, παρακαλώ στο βήμα. Σεβαστό Πρεσβυτέριο, τίμοι άρχοντες του τόπου, φιλόμους οι ομίγες. Η περίοδος του Τριωδίου, η περίοδος των 10 εβδομάδων που προηγείται της μεγάλης εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου, είναι η περίοδος στην οποία σώζονται οι αρχαιότεροι λειτουργικοί τύποι και τα αρχαιότερα ημνογραφήματα, αλλά και οι εκφραστικότερες μελοποιήσεις των ύμνων. Εδώ συναντούμε κατανυκτικότατους και θεολογικότατους κανόνες. Ο κανόνας είναι ένα σύνολο τροπαρίων χωρισμένο σε ομάδες τις οδές, όπως συναντούμε και θεολογικότατα και εκφραστικότατα στοιχειρά ιδιόμελα, που είναι μονόστροφη ύμνη, ο καθένας από τους οποίους έχει μελοποιηθεί σε ξεχωριστό δικό του μέλος. Υπάρχουν αρκετοί ύμνοι σε αργή και έντεχνη μελοποίηση, άλλοι πάλι σε σύντομη μελοποίηση, πάντα όμως με στόχο τη μελωδική έκφραση των ποιητικών νοημάτων. Η μουσική η οποία υπηρετεί την Ορθόδοξη Λατρεία είναι η μουσική ή η ψαλτική τέχνη, μονοφωνική, ώστε όλοι να συμμετέχουν στο σύνολο της μελωδίας και της εσωτερικής προσευχητικής της δύναμης, ανόργανη, ώστε να λατρεύεται ο Θεός από έψυχα όντα και με το τελειότερο μουσικό όργανο που εκφράζει την ψυχή μας, την ανθρώπινη φωνή. Αυτός ο άνθρωπος ψαλτήριον γενόμενος, μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτή η μουσική έρχεται από την ελληνική αρχαιότητα και περνά μέσα από πολλά στάδια εξέλιξης, όπως και η γλώσσα μας ή και οι άλλες λειτουργικές τέχνες, η ζωγραφική ή η ημνογραφία. Από τεχνικής πλευράς, η μουσική αυτή χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά γένη διαστημάτων στις κλίμακές της. Το διατονικό με το οποίο εκφράζονται ή δημιουργούνται συναισθήματα χαράς, πανηγύριος και ευφροσύνης, το χρωματικό το οποίο είναι σκυθροπό ή και ηκετευτικό και παρακλητικό και το εναρμόνιο το οποίο αποτυπώνει πολλές φορές σταθερότητα, μεγαλοσύνη αλλά και απλότητα. Ποιεί ήθος στις ψυχές μας η μελωδία, είτε καθώς εμείς ψάλλουμε ή όταν ακούμε κάποιον άλλον και εφόσον είναι έτσι, μας λέει ο φιλόσοφος Αριστοτέλης από την ελληνική αρχαιότητα, πρέπει να οδηγήσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά στην καλή εκμάθησή της. Βέβαια, η ψαλτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι η μελωδία μόνο, αλλά ο ποιητικός λόγος πρώτα και οι αλήθειες που αυτός φανερώνει και μετά η μελωδική του έκφραση, όπως αυτή δημιουργήθηκε από σπουδαίους μελοποιούς τα τελευταία τουλάχιστον 1000 χρόνια. Μέσα από τους 8 ήχους, τους 8 μουσικούς τρόπους για να ψάλλουμε ένα ποίημα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επί πολλούς αιώνες στη λατρεία μας, αλλά και μέσα από την ψυχική κατάσταση, το βίωμα των ψαλώντων και την πηγαία ερμηνευτική τους ικανότητα, ζούμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα τα γεγονότα του πάθους του Κυρίου, αλλά και την Ανάστασή του. Είναι η μεγάλη ευθύνη των ιεροψαλτών, αλλά και των εκφωνούντων ιερέων, για τη βαθύτερη βίωση της λατρείας μας, ιδιαίτερα κατά τις μέρες αυτές και πάντα. Πέρα από την καθαρά μουσική ικανότητα, η οποία είναι θαυμαστή και αναγκαία, όσα ψάλλουμε και ο τρόπος με τον οποίο τα αποδίδουμε φανερώνουν την πνευματική και ψυχική μας κατάσταση. Ή, για να το πω με τη σωστή σειρά, ο εαυτός μας και η ψυχή μας εκφράζεται μέσα από την ψαλμοδία και όσο καλλιτεχνικά άρτια να ψάλλουμε, αν μέσα μας δεν είμαστε τακτοποιημένοι, το αποτέλεσμα δεν είναι εκκλησιαστικό και δεν οδηγεί σε λατρευτική μουσική. Και οι εκφωνήσεις, όπως ανέφερα, των Αποστολικών και Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων θέλουν ιδιαίτερη προσοχή να γίνονται με λιτότητα, εμελώς και με βάση τα νοήματα των κειμένων κατά τον αρχαιότατο τρόπο, όπως άλλωστε μας κανοναρχεί και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο λογαειδικός ούτως τρόπος της απαγγελίας ανάμεσα στο λόγο και την οδή, το τραγούδι, είναι αρχαιότατος σε την Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και στα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της απαγγελίας δια της παρατάσεως όλων των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως σε κάθε περίοδο, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα
είτε την φωνή του Κήρυκος και ανταποκρίνεται εις την εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Εθίζεται δε να απαγγέλει το Απόστολος μετά την ως ποικιλία τόνων και φθόντων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτως. Ο Ιεροψάλτης γενικότερα οφείλει να είναι λόγιος, φιλομαθής, ώστε να γνωρίζει άρεστα ή έστω να μελετά συστηματικά τα υμνογραφικά και τα γεωγραφικά κείμενα τα οποία πρόκειται να αποδώσει μελωδικά ή εκφωνητικά στη λατρεία με σκοπό την επιτυχέστερη μελωδική ερμηνεία τους. Οφείλουμε να είμαστε, να προσεγγίζουμε βιωματικά και θα τολμούσα να πω με κάποια θεολογική γνώση, όχι απλά καλλιτεχνικά, τον υμνητικό λόγο, καθώς και να κινούμαστε άνετα στη χρήση του λόγου και του μέλους μέσα στα πλαίσια των ακολουθιών, με βάση τη γνώση του τυπικού και τη λειτουργική εκκλησιαστική οξυδέρκειά του. Επιπρόσθετα, εάν και τις λειτουργικές τέχνες ευρύτερα, η αφαίρεση των περιτών και η σχηματική μόνο απεικόνηση των δευτερευόντων έχει ως σκοπό την εστίαση στα όντως σπουδαία και στην πνευματική διάσταση των ορωμένων ή λεγωμένων, πολύ περισσότερο ισχύει αυτό και για την ψαλτική τέχνη, και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να αποφεύγονται οι υπερβολές και η ατομική προβολή τυχόν καλλιφωνίας και καλλιτεχνίας. Και το πράγμα δεν έχει μόνο την εκκλησιαστική του έκφραση, αλλά αποτελεί γενικότερα σημείο προβληματισμού, όπως δείχνουν και οι στίχοι του Γιώργου Σεφέρη. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη. Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει. Και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό της. Και είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια, γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά. Μεγάλοι και σπουδαίοι άγιοι της Εκκλησίας και συνάμα εξαιρετικοί ποιητές έγραψαν τους ύμνους που ψάλλουμε αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο Κοσμάς ο Μελωτός που έγραψε όλους τους κανόνες και πολλά ιδιόμελα, η Κασιανή που άφησε το αποτύπωμά της με τον κατανυκτικό ύμνο της, ορισμένο να ψάλλεται στον όρθο της Μεγάλης Τετάρτης και σε λίγους ακόμα ύμνους, ο μοναχός Ιωάννης, ο επίσκοπος Κρήτης Ανδρέας, ο Ρωμανός ο Μελωτός και άλλοι. Όλοι βασισμένοι στην Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας και το βίωμα της χριστιανικής ζωής, αλλά τοποθετώντας το ποιητικό και εκφραστικό του τάλαντο στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και κάνουν και οι μελοποιοί, που ζωντανεύουν με την τέχνη τους τα ποιήματα αυτά και τα κάνουν ύμνο καρδιακό στα χείλη των πιστών. Οι μελοποιήσεις όλων αυτών των ύμνων δεν έγιναν από ένα μελοποιό, ούτε αποκρισταλώθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και δεν είναι βέβαια πάντα οι ίδιες σε όλους τους τόπους και σε όλες τις ασματικές παραδόσεις. Ωστόσο, με βάση την κύρια πηγή της ψαλτικής που ήταν πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και δευτερευόντως το Άγιον Όρος, έχουν ευρέως επικρατήσει μουσικές παραδόσεις και μελοποιήσεις, οι οποίες φιλτραρίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων και κατέληξαν να θεωρούνται από τους περισσότερους οι προσφορότερες για τη μελωδική έκφραση των ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι δε σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι όλοι οι κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδας, ακόμα και αυτοί των αποδείπνων, είναι μελοποιημένοι σε χρωματικούς ήχους, ακριβώς για να εκφραστεί η συνθρωπότητα, η συστολή, η πένθυμη διάσταση των ποιημάτων και των γεγονότων που αυτά θεολογικότατα και εν ταπεινώσει περιγράφουν. Και από τα 120 περίπου ιδιόμελα που ψάλλουμε όλες τις ημέρες από την Κυριακή των Βαΐων και μετά, σχεδόν τα μισά και πάλι μελοποιήθηκαν σε χρωματικούς ήχους για τον ίδιο λόγο. Αντίθετα, μόλις ακουστεί το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως, το ποιητικό και μελωδικό σκηνικό αλλάζει. Οι χρωματικοί ήχοι δίνουν τη θέση τους σε ευφρόσινα ακούσματα του πρώτου και πλαγίου πρώτου ήχου, μεταφέροντας και επιβάλλοντας ένα άλλο ήθος, μια άλλη ψυχική κατάσταση και έκφραση, ένα άλλο βίωμα. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τις κύριες πτυχές της εν τω ναό λατρείας την Μεγάλη Εβδομάδα σε σχέση με την εκκλησιαστική ποιήση και μουσική. Συνυπάρχουν απλά και εύκολα μέλη που όλοι ψάλλουν, με άλλα πιο απαιτητικά και σύνθετα, ενώ σε λίγες περιπτώσεις ψάλλονται και λαμπρότερα, αργά και καλοφωνικά, όπως το ιδιόμελο της Κασιανής στον όρθο της Μεγάλης Τετάρτης ή το γεμάτο τραγικότητα «Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως στην ακολουθία των Αγίων Παθών». Και όπως μας λέει πάλι ο Παπαδιαμάντης, τα αργά, τα αυτά μέλη, αρχαιότατα και σεμνότατα όντα, εμπνέωση της ακροατές μέγα σεβασμών, όταν βέβαια πρέπει να σχολιάσουμε, ερμηνεύονται με γλώσσα, με γνώση και εκκλησιαστικό ύφος. Αυτές οι μελοποιήσεις βασίζονται κυρίως στο έργο του Λαμπανταρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πέτρου του Πελοποννησίου, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου
περίπου 250 χρόνια του πρωτοψάλτη Γεωργίου Ραδεστινού στα τέλη του 19ου αιώνα και των κορυφαίων ερμηνευτών και επίσης πρωτοψαλτών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στον 20ο αιώνα, Ιακώβου του Ναυπλιώτου, Κωνσταντίνου Πρίγκου, Θρασιβούλου Στανίσα και άλλων. Μαζί με αυτά συνυπάρχουν και άλλα παλαιότερα μέλη του 17ου αιώνος ή και ακόμα παλαιότερα. Όλα αυτά καταγράφηκαν σε αντίστοιχες μουσικές εκδόσεις, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουμε ηχογραφήσεις κάποιων ύμνων σε δίσκου γραμμοφώνου. «Κατανισόμενοι και ενούνται στην φωνή της ψυχής μας», μας λέει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «εις τους λυρικούς της Εκκλησίας ύμνους, τους κατακυλούντας ημάς δια της γλυκητά της βυζαντινής μουσης των, ας ενωτιστόμεν την μελαγχολική και εμπνέουσαν ακολουθία του νυφίου. Εν γέννη, όλα τα τροπάρια είναι αμιμή του καλονής και μελωδίας, και συνιστόμεν να προσέξω συνυφιλόχριστοι αναγνώστες, όχι δια των εξωτερικών οφθαλμών αυτών, αλλά δια των ομάτων της ψυχής, εν καθαρό συνειδότη». Ως ένα παράδειγμα τέτοιων ύμνων, θα μπορούσαμε να φέρουμε το περίφημο ιδιόμενο που ψάλλουμε στον όρθο της Μεγάλης Πέμπτης. «Μισταγωγόν σου, Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγον. Ω φίλοι, οράτε, μη δύσει μας χωρίσει μου φόβος. Ήγαρ Πάσχο, αλυπέρ του κόσμου. Μήνου σκανδαλίζεστε εν εμή, ού γαρίλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου. Ήουν ημείς φίλοι μου εστέ, εμέν ημείστε. Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσκατος, ο δεσπότης όσο διάκονος. Μείνατε εν εμή ή να γω τριμφέρετε, εγώ γαριμή τη ζωή η άμπελος». Και πάλι σχολιάζει με βάση το συγκεκριμένο ιδιόμελο Παπαδιαμάντης ότι αυτό εκφράζει κάλος τρυφερών και ύψος αληθείας, ότι αυτό είναι περιπαθές και κατανυκτικών. Ο ήχος ισόν ψάλατε το τροπάριον τούτο, ώστις είναι ο πλάγιος του πρώτου, το καθιστά έτι τρυφερότερον και μελωδικότερον. Δεν είναι λόγια συναισθηματικά αυτά που μας οδηγούν σε μια στιγμιαία συγκίνηση, αλλά επιταγές ζωής που μας ανοίγουν δρόμους αφενός αυτοσυνειδησίας, αφετέρου μετανοίας, αλλαγής του νου και της βιωτής μας. Και βέβαια ένα άλλο λαϊκότερο παράδειγμα είναι ο ύμνος των Τριών Πέδων. «Τον Κύριον υμνείται και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας», στον οποίον όχι μόνο οι τρεις μέσα από το καμίνι που θαυματουργικά δροσιζόταν, αλλά και όλοι οι κτίσεις συμμετέχουν στην ύμνηση του Κυρίου. Γιατί σώθησαν οι τρεις πέδες, όπως αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, «εσώθησαν ότι ύμνουν», επειδή υμνούσαν. «Ιδέστη», δηλαδή σεμβάστηκε την προθυμία αυτών το πύρος. «Ιδέστηκε την οδύν», σεβάστηκε και το τραγούδι, την θαυμαστήν εκείνη και τους ύμνους. Τα δεδομένα λοιπόν υπάρχουν. Η πνευματικότητα και το βίωμα που προσφέρει η Εκκλησία με τις Άγιες αυτές οι μέρες, οι γενναίες γενεών των λειτουργημένων ανθρώπων που το δημιούργησαν όχι ως τύπο, αλλά ως ουσία, συνάμα και το υψηλότατο επίπεδο πολιτισμού που φανερώνουν όλες οι τέχνες που συλλειτουργούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και γενικότερα στη λατρεία μας, αφιέρωμα ολόθερμα των καλύτερων ποιητών, μελοποιών, ιεροψαλτών, αλλά και αγιογράφων, ρητόρων, καλλιτεχνών της πένας, του μάρμαρου, του ξύλου, όλων. Πώς θα αξιοποιήσουμε τους θησαυρούς αυτών? Ποια είναι η δική μας ευθύνη? Να σκύψουμε με ευλάβεια και με πνεύμα μαθητείας τα τελούμενα, να αφήσουμε μακριά τις άλλες μέρινες τις ημέρες αυτές και να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα βιβλία μας, τις ψυχές μας, να ακούσουμε και να κάνουμε κτήμα μας τον ποιητικό λόγο και τα νοήματά του ουσιαστικά. Και πάλι θα κλείσουμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, αλλά με τα προσοχής παρακολουθήστε τους στα παραμύλους των μελωδών ύμνους, ψαλωμένους εξόχως κατανυκτικά, ήτινες και ως ποίησης και ως μέλος, θα παραμείνω στην εσαΐ αθάνατα μνημεία της Βυζαντίνου Μούσης. Η της Μεγάλης Παρασκευής ακολουθία είναι η μόνη ή της περιλαμβάνει τόση ποικιλία τροπαρίων, αρμονικός και μετασπανίας χάριτος εναλλασσομένων των εκτό ήχων. Ήτινες όλοι ψάλλουν συνεκθάμβος και επιρμένος υπέρ της βυζαντινής μουσικής των μυστικότερων των ρητορικών λόγων. Τα λεγόμενα αντίφωνα, σεμνοπρεπή και κατανύτοντα, αναφερόμενα δε στα πάθη του Σωτήρος, καθιστώσει μελωδικοτάτη και λίαν επαγωγών την ακολουθία τάφτην, δεξιότατα ποικίλοντα εις ρυθμούς και ήχους και μεταπίπτοντα εν μαγευτική αντιθέση από του χρωματικού εις το διατονικό. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα.
Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Εμμανουήλ Γιαννόπουλο για όσα εν συντομία και πολύ περιεκτικά μας είπε και φαντάζομαι ότι από όσα μας είπε μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι η Εκκλησία πέρα από την σωτηρία που παρέχει στον άνθρωπο και στον κόσμο παράγει πολιτισμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοσή μας. Και αυτός ο πολιτισμός ζει την κορύφωσή του στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως. Τώρα, περνάμε στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης. Θα εμφανιστεί η νεοσύστατη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, η οποία συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, εδώ και περίπου 3 μήνες. Ο τίτλος είναι «Από το πάθος στην Ανάσταση». Τη χοροδία διευθύνει η Δέσποινα Πλαστά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μην χειροκροτάτε στο ενδιάμεσο των ύμνων και των τραγουδιών. Κρατήστε το χειροκρότημα για το τέλος. Η Σαρακοστή οδεύει πλέον προς το τέλος της. Ενώπιόν μας προβάλλει και φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα. Δια του Σταυρού πορευόμαστε προς την Ανάσταση. Μέρες σημαδιακές μέσα στον χρόνο. Αδειμονούμε να έρθουμε, να τις ζήσουμε, να τις νιώσουμε, να βιώσουμε τη χαρμολύπη του Σταυρού. Χαρά μαζί και λύπη.
σχήμα οξύμορο εκ πρώτης όψεως, το οποίο αν δεν βιωθεί, είναι αδύνατο να περιγραφεί και κυρίως να κατανοηθεί. Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο, να η αιτία της λύπης. Ο Θεός όμως με τη θυσία Του και με την Ανάστασή Του καταδικάζει τους ανθρώπους να είναι αθάνατοι. Να η αιτία της χαράς. Από το πάθος στην Ανάσταση. Τελειώνει πλέον αυτή η πορεία. Τυπικά μόνο. Γιατί είναι πορεία που κρατάει μια ολάκερη ζωή. Λίγο πάντως πριν το τέλος αυτής της σταυροαναστάσιμης πορείας, μια άλλη Ανάσταση, η Ανάσταση του Λαζάρου, προτυπώνει όλων των ανθρώπων την Ανάσταση. Του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημένου. Θρηνείς Ιησού, τούτο θνητής ουσίας, ζωής φίλων σου, τούτο θείας ισχύος. Δε ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής. Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι
να εξυπνήσω αυτόν. Πάσχα, ήλθεν Ιησούς εις Βηθανία και προσήλθαν αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες αυτό. Hey.
και εις την πόλη την Αγίαν μετά των σών μαθητών εις ήλθες, καθήμενος επί πόλων όντων. Πέδες Εβραίων με τα κλάδων και βαΐων προϋπίντουνση. Έκραζον λέγοντες. Ωσανά εκράζον, όλοι και ευλογημένος, όλοι και ευλογημένος. Thank you.
ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδόν ιδούν αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμαν και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου καθώς γεγραπτέ περί αυτού. Σήμερα όλοι
αυτής ο Ιούδας προς τους αρχιέρης είπε: «Τι θέλατε μη δούνε, καγώ ημίν παραδώσω αυτόν, οι δε έστησαν αυτό τριάκοντα αργύρια». Προς αυτούς, που δεν έβρον εν το ανθρώπο τούτο αίτιον, τι ουν θέλετε ποιήσω, και δεν πάλιν έκραξαν σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Σταυρωθεί.
ξανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού. Σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγόθη. Σκαμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μέσα, για να της έρθει ο ορισμός, για να της έρθει ο νους της. Κι η Μάρθα και η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα, και του Ιακώβου η αδερφή, κι οι τέσσερις αντάμα. Πήραν το στρατή το μονοπάτι και το στρατή τους έβγαλε στα
στην πόρτα του Πιλάτου. Την πόρτα από τον φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει και δεξιότερα, βλέπει τον Αηγιάννη. Ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή» του τέστη «Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες».
μέρες των σεισμών και τα γενόμενα με φοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός ημούτος». Ήρθε προς Πιλάτον και ηττήσατο το σώμα του Ιησού.
και προσεκύλησεν λίθον μέγαν επί την θύραν του μνημείου. Των τάφων κουστοδία, που γάρ καθέξει τύμβος αυτοζωία. Σαββάτων, όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα, φέρουσε αετοίμασαν αρώματα. Έβρονται το λίθον από και κυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε ουχ έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Σε αυτάς περί τούτου. Και ειδού, άνδρες δύο επέστησαν αυτές εν αισθήσες ή να στραπτούσες και είπαν προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκέ στην όδε, αλληγέρθη. Επορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος που ετάξατο αυτής ο Ιησούς και ειδώντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, ιδέ εδίστασαν. Αλληλούια.
προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμιν ημίν.
και με την παρουσία του και τον λόγο του τίμησε τη σημερινή εκδήλωση. Και κυρίως να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριε Κύριο Χριστόφωνο, την παρουσία του που μου είχαν παρακολουθεί τη σημερινή εκδήλωση. Καλό Πάσχα να έχουμε και καλή Ανάσταση. Έκανα προσευχή στην Παναγιά μας, στην Παραλυθία, στο Μητροπολιτικό Ναό και της λέω, Παναγιά μου, σε παρακαλώ, όπως από τότε είσαι δίπλα μας και κοντά μας και μας φέρνεις στις κατάλληλες ώρες τους κατάλληλους ανθρώπους. Λέω, η επιθυμία μου είναι να φτιάξουμε μια χοροδία, αλλά η χοροδία μαζεύτηκε, οι γυναίκες και οι άνδρες άκουσαν το κέλεσμα του Επισκόπου, αλλά λέω, Παναγιά μου, πρέπει όμως κάποιος, κάποια, να διευθύνει αυτή τη χοροδία. Σε παρακαλώ, στείλε μας τον κατάλληλο άνθρωπο. Και τα Χριστούγεννα, καθόμουν εκεί κάτω, για να παρακολουθήσω τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας και εκείνη την ώρα άκουσα τη χοροδία του Αγίου Νεκταρίου, αν δεν κάνω λάθος, και είδα ότι η Δέσποινα Πλαστάρα είναι ακριβές αντίγραφων του πατέρα της, του αγαπητού μας Λεωνίδα Πλαστάρα, τον οποίον ευχαριστούμε γιατί τόσα χρόνια είναι δίπλα στη Μητρόπολη μας, είναι κοντά στο φυτώριο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας, και είδα στο πρόσωπο της Δέσποινας ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη χωράρχης και ένας σπουδαίος άνθρωπος που θα μπορούσε να αναλάβει με υπευθυνότητα την χοροδία. Είμαι υπερήφανος γιατί η Δέσποινα Υπεραγία Θεοτόκος μας την έστειλε. Μίλησα και με άλλες κυρίες, φέραν κάποιους δισταγμούς, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μου αρέσουν οι προχειρότητες. Όταν αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να το αναλαμβάνεις με υπευθυνότητα. Και έτσι είπα στη Δέσποινα. Δέσποινα, λέγω, αν θέλεις πραγματικά να γίνεις η καρδιά αυτής της χοροδίας, θέλω να έρθεις εσύ να με βρεις. Θέλω να έρθεις εσύ στο γραφείο μου και να μου πεις, Σεβασμιότατε, εγώ θα αναλάβω με υπευθυνότητα τη χοροδία της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Και σήμερα τελικά διαπιστώσαμε όλοι ότι η πρωτοβουλία μας και το ότι επιλέξαμε μετά από δική της θέληση να αναλάβει τη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως, και πραγματικά θα ήθελα αυτήν την ώρα και αυτήν την ευλογημένη στιγμή ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στη Δέσποινα Πλαστάρα. Άκουγα τα τραγούδια τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήμουν στις πρόβες κάθε Πέμπτη 4 η ώρα και πιστεύω ότι και άλλοι ζηλέψατε σήμερα. Πιστεύω ότι και άλλοι σήμερα θα θελήσετε κάθε Πέμπτη 4 η ώρα να έρχεστε στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής στο Βαρούσι, ώστε και άλλοι και άλλες να αγκαλιάσετε αυτήν την νεοσύστατη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών. Ήδη θα τους απολαύσουμε την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 4 η ώρα το απόγευμα, θα έχουμε την πρώτη πρόβα. Θα ψάλουμε μαζί ο Δεσπότης, μαζί με τη χοροδία, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής ενώπιον του Επιταφείου. Και στη συνέχεια θα παρελάσουν στη λιτανία του Επιταφείου και θα κοσμήσουν με την παρουσία τους εκεί, στην Κεντρική Πλατεία, και εκεί πάλι που θα είναι οι 9 επιτάφοι μαζί με όλον τον Τρικαλινό λαό, θα ψάνουν και πάλι στην Κεντρική Πλατεία
τα εγκόμια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ήθελα λοιπόν να τους προσφέρουμε, εκτός από την αγάπη μας, η οποία είναι τόσο πληθωρική και προστρέξατε όλοι για να τους καμαρώσετε για πρώτη φορά, για να τους ενισχύσουμε με την παρουσία και να τους πούμε σήμερα, συνεχίστε, γιατί πραγματικά αξίζετε, γιατί πραγματικά δώσατε τον εαυτό σας. Αφήσατε τα σπίτια σας, αφήσατε τα εγγόνια σας, αφήσατε τα παιδιά σας, αφήσατε τις εργασίες σας και ήρθατε στο κάλεσμα του Επισκόπου σας. Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου και σας προσκαλώ όλους 14 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στο Φρούριο, αν ο καιρός το επιτρέψει και αν βρέχει τότε εδώ μέσα, έτσι ώστε να κάνουμε τη λήξη όλων των πνευματικών δραστηριοτήτων της Ιεράς μας Μητροπόλεως και θα ανοίξει το βράδυ της Παρασκευής 14 Ιουνίου η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως και στη συνέχεια θα απολαύσουμε όλες τις χοροδίες των Ιερών Ναών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σας παρακαλώ λοιπόν ένα μεγάλο χειροκρότημα. Φτιάξαμε αυτήν την ωραιότατη εικόνα του Αγίου Βυσσαρίωνος, την οποία πρωτίστως προσφέρω στη Δέσποινα την Πλαστάρα. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω το γνωστό σε μένα, ο οποίος μας ήρθε από την Αγιοτόπο πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη την αγαπημένη και πολύκλαυστη, τον αγαπητό μας Εμμανουήλ Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής βυζαντινής μουσικολογίας και τον ευχαριστούμε ολοκαρδίως, ο οποίος μας ήρθε από την πόλη του Αγίου Δημητρίου στην πόλη του Αγίου Βυσσαρίωνος, είναι καθηγητής στη Δέσποινα και τον ευχαριστούμε ολοκαρδίως γιατί σήμερα είναι. Επίσης, ευχαριστούμε το Σωματείο Ιεροψαλτών, τους Ιεροψάλτες μας και θα ήθελα να προσφέρω στον Πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Δημητρίου, την Ιερά Εικόνα του Αγίου Βυσσαρίωνος να την τοποθετήσει στο Σωματείο και τον ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και όλους τους Ιεροψάλτες μας οι οποίοι πάντοτε είναι δίπλα μας και κοντά μας, τους καμαρώνουμε, τους ευλογούμε και τους ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως. Τελειώνοντας, άφησα για το τέλος την αγαπητή μας Νατάσα Παπαστάθη. Πού είναι η Νατάσα, έλα Νατάσα. Την ευχαριστούμε γιατί συνεργάζεται μαζί μας, γιατί είναι δίπλα μας και κοντά μας. Με την ευλογημένη παρουσία της και την ευχαριστούμε γιατί σε κάθε κέλεσμά μας είναι πάντοτε δίπλα μας και κοντά μας την Ιερά μας Μητρόπολη, την επενούμε, την χειροκροτούμε, την συγχαίρουμε και την ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον άριστο αφηγητή και συγχαίρω τη Δέσποινα για αυτήν την επιλογή, τον κύριο Ζαχαρία Ζάφο, ο οποίος πραγματικά έδωσε πραγματικά κάτι το ξεχωριστό στην εκδήλωση και τέλος ευχαριστούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου, τον Πατέρα Βασίλειο και παρακαλώ ιδιαίτερος τον Πατέρα Βασίλειο και τους κυρίους επιτρόπους, οι οποίοι κάθε φορά μας προσφέρουν με πολύ αγάπη το πνευματικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ώστε εκεί να γίνονται οι πρόβες της χοροδίας μας. Σας ευχαριστούμε ολοκαρδίως, σας ευχόμεθα χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή Ανάσταση, όλα κατευχήν, όλα ευλογημένα, όλα όπως επιθυμεί ο καθένας. Συγγνώμη, θα ζητήσω λίγο από το χρόνο σας, γιατί ήταν μια δική μου παράληψη. Θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους ιεροψάλτες μας,
που ήταν ο Καράσης, ο Αθανάσιος, ο Παναγιώτης, ο Οικονόμου, ο Δημήτρης, ο Τίνος, ο Λάσκος, ο Σιλιανός, ο κύριος Όρης, ο Τίνος και ο κύριος Γιώργος, ο Κοβόλος. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Ανάσταση. Τώρα να φεύγετε και η μελωδία μας θα πει.